καλωσορίζουμε στο περίπτερο της εφημερίδας Μακεδονία και του portal makedes.gr. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Και εγώ χαιρόμαι γιατί είναι η διαχρονική συνεργασία μας και μας δίνει την ευκαιρία σήμερα που μετά από κάποια χρόνια δυσκολευτήκαμε με την έκθεση και με την παρουσία μας να είμαστε και να μιλάμε. Μιας και βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας, λέγοντάς μας κάποια πράγματα για τη δράση που κάνει το Χαμόγελο του Παιδιού, τις δράσεις μάλλον που κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είτε μιλάμε για το σπίτι στην Καλαμαριά, είτε μιλάμε για την κινητή ιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας και τις υπόλοιπες δράσεις. Είναι πολλές οι δράσεις και δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Εν συντομία. Να το κάνουμε. Η βασική πυλώνες του Χαμόγελου του Παιδιού είναι η στήριξη του παιδιά και οι οικογένειες. Είναι τα θέματα υγείας, είτε με τις κινητές μονάδες, όχι με την κινητή μονάδα που τρέχουν και οργώνουν όλη την Βόρειο Ελλάδα. Με το ΕΚΑΒ όμως. Σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Υπηρετώντας το ΕΚΑΒ, και το λέω και με επίγνωση, και υπηρετώντας το ΕΚΑΒ τους θεσμούς του ΕΚΑΒ. Θέματα επιβίωσης οικογενειών με τα κέντρα στήριξης, που στηρίζουμε πανελλαδικά 17.000 παιδιά με τις οικογένειές τους. Το σπίτι στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, το οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά. Καθώς επίσης και άλλες δράσεις που αφορούν την υγεία, το bullying, οι γραμμές μας, η γραμμή 1056 και άλλες γραμμές που λειτουργούν με τα κέντρα άμεσης επέμβασης κοινωνικής και ιατρικής που έχει η έδρα Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτης και άλλες πόλεις της Ελλάδας και Αθήνα. Και αυτά είναι ενωμένα σαν ένα και ανταποκρινόμαστε 24 ώρες το 24 ώρες οτιδήποτε συμβεί που μας καλεί η εισαγγελέα, η αστυνομία, η κοινωνική είτε τα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα έχουμε από τα παιδιά κλείσει. Και μάλιστα χθες ήταν η μέρα για την αυτοκτονία. Και βγάλαμε κάποια στοιχεία τα οποία συγκλονιστικά, σχεδόν μέρα παραμέρα, έχουμε μια κλίση από ένα παιδί, από ένα νεκρό, από το ίδιο το παιδί για αυτοκτονικό ιδεασμό, θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι λοιπόν, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, αλλά και αξιοποιώντας τους επαγγελματίες του Χαμόγελου, που είναι εξειδικευμένοι για να κάνουν αυτή την δουλειά. Με αφορμή την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για τα συνεχώς αυξανόμενα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού. Γιατί το σχολείο πια είναι κυρίαρχος χώρος εκφοβισμού? Αποδείχτηκε τελικά ότι δεν είναι το σχολείο. Δεν είναι το γιατί σχολείο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχαμε έντονα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Να τονίσω σε αυτό το σημείο και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Πρόσφατα δημοσιεύσατε και κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον εκφοβισμό. Σύμφωνα με τα οποία το πρώτο εξάμεινο του 22 αλλά και τους λοιπούς καλοκαιρινούς μήνες, η γραμμή 1056 δέχτηκε κλήσεις και μηνύματα που σημείωσαν αύξηση 149%. Αυτό είναι. Και να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κάποιοι τα έχουν μπερδέψει. Ναι. Καλά κάνουν και τα έχουν μπερδέψει έτσι όπως γίνεται και λέγονται. Το σχολείο είναι εκεί που καταλήγουν τα παιδιά από τις άλλες εμφάσεις και συμμετοχής τους στην κοινωνία. Αν βρίσκονται μετά στο σχολείο και δημιουργούν τα προβλήματα, δεν είναι το σχολείο που γεννά τη βία. Η βία σε κάποιους χώρους όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι άλλοι χώροι, δημιουργεί μεγαλύτερες εντάσεις και βγαίνει περισσότερο. Εδώ λοιπόν κάνουμε και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πιέζουμε καταστάσεις. Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά το bullying που είναι μια τέταρτη συνεχή βία. Αυτή είναι η αναγνώριση της Ελλάδας και του Χαμόγελου. Όπου κουραστήκαμε να εντοπίζουμε τα προβλήματα τόσο σε κακοαφήση, αυτό είναι το πρόβλημα, τι κάνουμε και σε λύσεις. Εμείς λοιπόν προτείνουμε λύσεις και διαχρονικά και τώρα. Και μία από αυτές τις σημαντικές λύσεις είναι η πιστοποίηση των σχολείων. Έχουμε λοιπόν ένα ευρωπαϊκό μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση για τα σχολεία, που τους δίνουμε τα εργαλεία, ευρωπαϊκά εργαλεία που βέβαια το Χαμόγελο έχει πάρει το κεράκι του έντονα και την επιστημονικότητά του. Και μπορούν τα σχολεία αυτή τη στιγμή να βελτιώσουν την κατάσταση, κάνοντας τους εκπαιδευτικούς γνώστες περισσότερο, να ξέρουν περισσότερα πράγματα και να μην είναι εξωστρεφείς. Να έχουν εξωστρέφεια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δημιουργείται ένα πρόβλημα σε εμάς. Μας καλούν λοιπόν, όπως είναι το Υπουργείο της Σύμβασης, και πάμε να στηρίξουμε τα τρία παιδιά που πρέπει να στηρίξει, που χρειάζεται στήριξη. Το παιδί που δίνει βία και όχι ο θεατής, το που λέμε θεατής γιατί φάζουν ταμπέλα. Το παιδί που δέχεται βία που είναι το θύμα και το παιδί που παρατηρεί.
Μαζί με τις οικογένειές σου λοιπόν, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και βρίσκουμε λύση. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ γι' αυτό, ναι, αλλά ναι, 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 ναι. Καταλαβαίνω. Κλείνοντας αυτή τη μικρή κουβέντα που κάνουμε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια και για τη φετινή παρουσία του οργανισμού του Χαμογελού του Παιδιού στη ΔΕΘ, με τη δική σας κινητή μονάδα στήριξη και ενημέρωση και το περίπτερό σας. Είναι χωρίς την παρουσία μας στη ΔΕΘ δεν γίνεται. Το διάστημα που δεν μπορούσαμε όλοι να βρεθούμε. Ήταν, μας έλειπε, γιατί είναι ένας χώρος και ένας τρόπος επικοινωνίας με τον κόσμο, με τις εταιρείες, με τους θεσμούς κλπ. Οπότε η παρουσία μας εδώ έχει το ρόλο, το λόγο της επικοινωνίας στην καθημερινότητα, για το έργο, για τις δυνατότητες, για αυτούς που θέλουν, τους ανθρώπους που θέλουν να μας στηρίξουν, ακόμη και αυτό το παζάρι που μας έλειψαν, γιατί μέσα από αυτό ενισχύει το οργανισμό. Και φυσικά και μια παρουσία του έργου στην κοινική μας μονάδα που φαίνεται η ποιότητα και η δυνατότητα που έχουν στην Βόρεια Ελλάδα να καλύπτουν τα παιδιά, τα νεογνά ή τα παιδιά ή ενήλικες με τις κλίσεις του έργου. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.